Αναλαμβάνεται, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Ελεύθερον το Εύψυχον από το τηλεοπτικό κρυφό σχολείο των Ελλήνων την Οδύσσια. Παρακολουθήσατε αυτά τα οποία είπε στον κύριο Παπούλια η τότε πρόεδρος της Βουλής, κυρία Άννα Μπενάκη, όταν αυτός ανέλαβε την Προεδρία της Δημοκρατίας. Σε αυτά τα οποία είπε εντάσσεται και το, κατά τη γνώμη μας, υπαριθμόν ένα εθνικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι η λαθρομετανάστευση. Να υπενθυμίσουμε ότι το πρόγραμμα του σταθμού μεταδίδεται κάθε βράδυ από τις 7 μέχρι τις 11 προς το παρόν, με την προοπτική να γίνει 12ωρο και να επαναλαμβάνεται στη διάρκεια της νύχτας για τους ομογενείς μας. Επίσης, να επισημάνουμε ότι πάνω στην οθόνη σας, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, μπορείτε να επιλέγετε τα δύο κουτάκια που βρίσκονται αριστερά, το Twitter και το Facebook, και να κάνετε γνωστή την εκπομπή στις επαφές σας. Λαθρομετανάστευση, λοιπόν, το σημερινό μας θέμα. Έχουμε κάποια γεγονότα τα οποία εξελίσσονται και μάλιστα με πολύ γοργούς ρυθμούς στις μέρες μας. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο ανέβηκε στο διαδίκτυο, το οποίο τιτλοφορείται «Ειδήσεις στο έλεος του Ισλάμ», νομίζω ότι είναι του κυρίου Αδριανόπουλου, και στο οποίο αναφέρει ότι την ομολογία ενός μουσουλμάνου, ο οποίος λέει ότι εσείς οι Ευρωπαίοι είσαστε εντελώς αφελείς, διότι με αυτό που κάνετε θα καταστραφείτε χωρίς να το καταλάβετε. Αυτό είναι, ας το πούμε, το συμπέρασμα το οποίο βγαίνει από αυτό το άρθρο, το οποίο είναι σχετικός μακροσκελές. Ένα άλλο γεγονός είναι οι δηλώσεις που έκανε ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μπουτάρης, όσον αφορά το κέντρο κρατήσεως εκεί στα Διαβατά. Ο ΙΕ μίλησε για μίσθωση ξενοδοχείων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, το απέτησε από την ελληνική κυβέρνηση. Επίσης, πληροφορηθήκαμε ότι ο στρατός πήρε εντολή να κατασκευάσει δύο μουσουλμανικές πόλεις των 10.000 ατόμων στην Μακεδονία μας. Και επίσης υπάρχει και μια πληροφορία για τη μείωση της θητείας στην Κύπρο, την οποία εμφάνισαν και ως κατόρθωμα. Όλα αυτά και πολλά περισσότερα θα συζητήσουμε με την προσκεκλημένη μου, την κυρία Ειρήνη Μαρούπα, τη δικηγόρο. Κυρία Μαρούπα, καλώς ήλθατε. Θα ξεκινήσω από το πρώτο το οποίο θέλω να σας ρωτήσω. Τελικώς, ποιος είναι ο ρόλος του ΝΑΤΟ που ήρθε να αναλάβει, υποτίθεται, την προστασία των συνόρων από την εισρωή αυτή των λαθρομεταναστών, που τελικώς όμως νομίζω ότι δεν είναι αυτός. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια, ο κόσμος, ξέρετε, αυτοί που είναι συνειδητοποιημένοι θα καταλάβουν αμέσως και ήδη έχουν αντιληφθεί αυτά που θα πούμε. Τους υπόλοιπους όμως, που είναι ο κύριος σκοπός μας, οι υπόλοιποι αυτοί που δεν έχουν καταλάβει μέχρι σήμερα να αφυπνιστούν, να καταλάβουν, να βρεθούν σε μια κατάσταση εγρήγορσης όπως είμαστε εμείς, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον υπαρξιακό κίνδυνο, τον κίνδυνο γενοκτονίας του ελληνικού λαού και του ευρωπαϊκού λαού που υπάρχει σήμερα, πρέπει να μιλήσουμε πρώτα για τα σημάδια. Γιατί, ξέρετε, δυστυχώς, επειδή θεωρείται συνωμοσιολογία όλοι όσοι τολμάμε να μιλάμε για ένα σχέδιο συγκροτημένο εξαφάνισης της Λευκής Φυλής και εξαφάνισης της Ελλάδας και αλλαγής των εθνικών μας συνόρων, δεν μπορούν να το καταλάβουν άμα μόνοι τους, η δική τους σκέψη δεν τους οδηγήσει μέχρι εκεί. Να πούμε λοιπόν από όσα όλα είπατε, διαλέγω δύο πράγματα. Το πρώτο, αυτά που είπε η κυρία Μπενάκη, πράγματι είναι εντυπωσιακά. Ας το δούνε πάλι και πάλι οι τηλεθεατές μας.
Ας δούνε ότι η κυρία Μπενάκη μιλάει στις 8 Τρίτου 2005 στον κύριο Παπούλια, την παρακολουθούν 3-4 άνθρωποι οι οποίοι είναι απολύτως σοβαροί και δεν αναρωτιούνται για αυτά που λέει και η κυρία Μπενάκη λέει στην εισαγωγή της ότι θα σας πω γεγονότα που θα συμβούν μετά την ανάληψη της Προεδρίας από εσάς κύριε Πρόεδρε. Προαναγγέλει δηλαδή όχι φανταστικά πράγματα ή πράγματα που φοβάται, ανησυχεί, μήπως συμβούν ή που προφητεύει. Δεν είναι προφητείες αυτά που λέει. Του λέει αναλαμβάνεται σε μία πολύ κρίσιμη στιγμή που θα συμβούν αυτά τα γεγονότα. Γεγονός είναι το βέβαιον που θα συμβεί. Δεύτερο πρόβλημα είναι να αναρωτηθούν. Και βέβαια, να το πω ολόκληρο, μέσα στα γεγονότα μιλάει στο τέλος της προσφώνησής της προς τον κύριο Παπούλια για το γεγονός ότι θα αλλάξουν τα σύνορα της Ελλάδας. Είμαστε στο 2005, μιλάει για περιορισμό των εθνικών συνόρων χάρη της ειρήνης και της ευημερίας της ευρύτερης περιοχής. Και ότι κατάλαβε κάποιος και θα δούμε πώς αυτό συνέχεται απολύτως με τους λαθρομετανάστες. Και της ασφάλειας της διευρυμένης Ευρώπης. Θα διευρυνθεί η Ευρώπη, αλλά θα συχνωθεί η Ελλάδα. Έτσι. Και δεν θα υπάρχει πρακτικά Ευρώπη. Πάμε σε μια παγκοσμιοποίηση, όπου δεν θα υπάρχουν φυλές, δεν θα υπάρχουν ομοιογενή κράτη, δεν θα υπάρχει τίποτα. Θα υπάρχουμε ένα πολυπολιτισμικό κοπάδι, όπως είπε και σχεδίασε το 1925 κάποιος, που θα το πούμε όμως στη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι όπου δεν υπάρχει ομοιογένεια δεν υπάρχουν αντιστάσεις, έτσι. Βέβαια, γι' αυτό. Αυτό χρησιμοποιούμε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αυτό χρησιμοποιούμε Να πω παρακάτω ότι το δεύτερο σημάδι, τα σημάδια που βλέπουμε τα σημερινά, το Καστελόριζο είναι ένα σημάδι. Ακούσαμε και μάθαμε όλοι ότι 900 λαθρομετανάστες, θα τους πείτε πρόσφυγες, εγώ να τους πω πρόσφυγες, δεν έχω πρόβλημα με την ορολογία. Είμαι βέβαια εναντίον αυτών που επιβάλλουν την ορολογία που χρησιμοποιούμε προκειμένου να γύρουν τα θετικά μας συναισθήματα, γιατί ο πρόσφυγας έχει εξορισμού θετικά συναισθήματα από όποιον το ακούει ή από όποιον το λέει, ενώ ο λαθρομετανάστης αρνητικά, γιατί είναι παράνομος. Κάνω οι παρενθέσεις, ξέρετε, που ανοίγω δεν είναι τυχαίες, υπό την έννοια ότι είναι σημαντικά αυτά για να καταλάβουμε πώς παίζουν με την ψυχολογία μας και πώς διαμορφώνουν μία συνείδηση διαφορετική από την πραγματικότητα που ζούμε. Μία εικονική πραγματικότητα μας δίνουν στο μυαλό μας που δεν ισχύει. Στο Καστελόριζο, λοιπόν, 900 άνθρωποι κατέβηκαν από την Κωνσταντινούπολη ως πρόσφυγες και πέρασαν στο Καστελόριζο για να σωθούν, υποτίθεται, από όποιους κινδύνους αντιμετώπιζε η ζωή τους. Εγώ να εξαιρέσω και αυτό. Ας πούμε ότι δεν ήταν από την Κωνσταντινούπολη. Ας πούμε ότι είναι πραγματικοί πρόσφυγες. Ερώτημα σοβαρό. Τι πήγαν να κάνουν 900 άνθρωποι στο Καστελόριζο, που το Καστελόριζο δεν έχει καμία υποδομή για να τους ζήσει, δεν έχει χωράφια να ταϊστούν, δεν έχει σπίτια να μείνουν. Μένουν 150 Έλληνες εκεί που και αυτοί με δυσκολία διαβιούν. Δεν έχει γιατρό, δεν έχει νερό, δεν έχει φάρμακα, δεν έχει απολύτως τίποτα. Και επίσης το Καστελόριζο δεν είναι πέρασμα προς την Ελλάδα, δεν είναι πέρασμα προς την Ευρώπη. Ερώτημα λοιπόν σοβαρό. Τι να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί εγκλωβισμένοι χειρότερα από ότι ήταν στην όποια πατρίδα τους από την οποία έφυγαν. Είναι προφανές λοιπόν ότι στο Καστελόριζο πήγανε για να το επικύσουν. Το Καστελόριζο είναι γνωστό ότι κόβει την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Τουρκίας σε ένα κέριο σημείο που είναι τα οικόπεδα της Κύπρου και της Ελλάδας γεμάτα πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Δεν έχει κανέναν άλλο σκοπό λοιπόν ο επικισμός του Καστελόριζου παρά να αλλάξει τα εθνικά μας σύνορα. Το Καστελόριζο είναι ένα ξεχασμένο, ακριτικό, ελληνικό, δικό μας νησί που επιβεβαιώνει αφενός την επαφή μας, την πραγματική επαφή μας με την Κύπρο, φτιάχνει δηλαδή την κοινή μας θάλασσα, έχουμε σύνορα ενιαία με την Κύπρο. Άρα είμαστε μια ενιαία χώρα, ακόμα και αν η Κύπρος είναι διαφορετική. Και επίσης επιβεβαιώνει το γεγονός ότι το Αιγαίο είναι μια κλειστή θάλασσα που όλος του ο πλούτος, η αποκλειστική του οικονομική ζώνη, ανήκει μόνο στην Ελλάδα. Εγώ λέω το Καστελόριζο νησί θαύμα. Διότι αν δεν υπήρχε το Καστελόριζο εκεί,
δεν θα υπήρχε σύνδεση της ελληνικής ΑΟΣ με την κυπριακή. Ίσα-ίσα δηλαδή που εφάπτονται χάρη στο Καστελόριζο. Έτσι. Και αυτό είναι βεβαίως και που ενοχλεί τους Τούρκους και προσπαθούν να το πάρουν, έτσι. Είναι προφανές βλέπουμε ότι ο Θεός το έβαλε εκεί για να μην αποκοπεί η μάνα από την κόρη. Ακριβώς. Ακριβώς. Και όμως βλέπετε ότι γκριζάρουν τώρα, προσπαθούν να γκριζάρουν όλα τα Δωδεκάνησα και κάποια νησιά με τις ευλογίες του ΝΑΤΟ. Με τις ευλογίες και της Γερμανίας, η οποία θα έχει τον πρώτο λόγο εδώ πέρα σε όλο αυτό το στόλο, ο οποίος έρχεται, υποτίθεται, να μας προστατεύσει από τις λαθρομεταναστευτικές ροές. Και ούτω καθεξής, βλέπουμε την Αυστρία, η οποία ως καλό παιδί της Γερμανίας έδωσε εντολή στους γείτονες να κλείσουν τα σύνορά τους, ούτως ώστε ό,τι μπαίνει να μην μπορεί να έχει διέξοδο. Και ο κύριος Μπουτάρης στη Θεσσαλονίκη, μάθατε ότι ρίξανε το φράχτη στα διαβατά για να φύγουν αυτοί να πάνε προς τα σύνορα και είπε ότι πρέπει να φτιαχτεί ένα σύγχρονο κέντρο εδώ πέρα κρατήσεως, να υπάρξουν κάποιες υποδομές, όπως λέει, στερεοφωνικά, τηλεοράσεις κλπ. Γιατί όπως πάει θα μας φύγουν όλοι. Ναι. Αυτή ήταν η ανησυχία του, μην μας φύγουνε, του κυρίου Μπουτάρη. Δεν φεύγουνε, δεν χρειάζεται να ανησυχεί. Εξάλλου ο κύριος αυτός είναι επίσης παγκοσμιοποιημένος. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μία ιδιαίτερη εκπομπή για να πούμε πώς υπηρετείται από υπαλλήλους αυτό το σύστημα και πώς αυτοί που μας κυβερνούν δεν είναι αυτοί που εκλέγουμε και δεν είναι στην πραγματικότητα δημοκρατία. Ας εντοπίσουμε όμως το πρόβλημά μας εδώ στους λαθρομετανάστες, στους πρόσφυγες και στα σημάδια που βλέπουμε και που θα μας οδηγήσουν στο σχέδιο βάσει του οποίου η χώρα μας επικίζεται και αργότερα ή και άμεσα όλη η Ευρώπη. Ευτυχώς οι λαοί της Ευρώπης είναι πιο αφυπνισμένοι από εμάς, πιο ξύπνοι και λειτουργούν σωστά για τη χώρα τους. Δηλαδή, το βρίσκω αυτονόητο το γεγονός που μας έδειξαν οι τηλεοράσεις πριν από μερικές μέρες στην Αυστρία, στο λεωφορείο, που φωνάζανε «Είμαστε ο λαός, είμαστε ο λαός». Ναι, αυτό που γίνεται είναι γενοκτονία της Λευκής Φυλής, της Ευρωπαϊκής Φυλής και των Ελλήνων που εντασσόμαστε στη Λευκή Φυλή. Ναι, αυτό που συμβαίνει είναι εισβολή. Είναι επικισμός, δεν έχει σημασία αν είναι από πρόσφυγες ή λαθρομετανάστες και ναι, αυτό που συμβαίνει είναι προκειμένου να εξυπηρετήσει μια παγκόσμια διακυβέρνηση η οποία θα μας καταστήσει δούλους, ανελεύθερους. Διαφορετικά δεν θα είχαμε αντίρρηση ούτε στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Να πάω λοιπόν στα παρακάτω σημάδια, είπατε για το ΝΑΤΟ. Έχουμε λοιπόν απίστευτη ροή προσφύγων ή λαθρομεταναστών. Πώς θα μπορούσε να εμποδιστεί αυτό το πράγμα? Να πω εδώ, να ανοίξω μια παρένθεση, πρόσφυγας είναι μια ιδιότητα που απονέμεται και αναγνωρίζεται και απονέμεται σε κάποιον. Δεν υπάρχει εκθαύματος. Εξορισμού. Δεν υπάρχει επειδή την ισχυρίζεται κάποιος και δεν υπάρχει χωρίς να έχει τις προϋποθέσεις. Τις προϋποθέσεις τις έχει πει ο ΙΕ. Οι προϋποθέσεις αυτές λοιπόν είναι ότι ο άνθρωπος αυτός κατοικεί σε εμπόλεμη ζώνη, όχι σε εμπόλεμο κράτος, έχει διαφορά. Δηλαδή, αν στην Αθήνα, ας πούμε, έχουμε πόλεμο, δεν δικαιούται ο Έλληνας της Κρήτης να ισχυριστεί ότι είναι πρόσφυγας. Ο Αθηναίος θα είναι ο πρόσφυγας. Επίσης, πρέπει με κάποιο τρόπο να το αποδείξει ή έστω να το ισχυριστεί στην αρμόδια αρχή του γειτονικού κράτους, του πρώτου κράτους, που είναι κράτος μέλος του ΟΗΕ και στο οποίο προσφεύγει για να σώσει τη ζωή του. Εν προκειμένου η Τουρκία. Εν προκειμένου η Τουρκία, λοιπόν. Άρα η Τουρκία έχει την υποχρέωση και ερχόμαστε στο επόμενο ερώτημα, αφού η Τουρκία λοιπόν δεν κάνει τη δουλειά της, τι θα κάνουμε για να την κάνει. Και εδώ έρχεται ο ρόλος του ΝΑΤΟ. Του ΝΑΤΟ. Τι μας λένε λοιπόν, τι μας είπαν αυτοί που παριστάνουν τον Πρωθυπουργό, ο Τσίπρας, ο Μουζάλας, ο Καμένος, αυτοί οι κύριοι που παριστάνουν τους κυβερνήτες και που στην πραγματικότητα είναι μόνο υπάλληλοι της νέας τάξης πραγμάτων. Αυτοί λοιπόν μας είπαν ότι κατορθώσανε τη φοβερή επιτυχία, φοβερό κατόρθωμα, να πείσουν το ΝΑΤΟ, προσπαθήσαμε δηλαδή κιόλας να το καταφέρουμε αυτό, να έρθει να επιστατήσει, ας πούμε, να παρακολουθεί την Τουρκία, η οποία θα μαζεύει τις προσφυγικές ροές προς την Ελλάδα. Πώς θα το κάνει αυτό? Με πλοία, λέει. Το φοβερό, με πλοία. Και αναρωτιέμαι εγώ, οι αφελείς, οι άσχετοι, που βλέπω ένα γεγονός που μου λένε ότι αυτό θα με σώσει από όλο αυτό τον κόσμο που έρχεται εδώ πέρα, που είναι δυστυχισμένος και που χρειάζεται βοήθεια. Το γιατί με πλοία, έτσι. Ναι, ρωτάω. Εγώ αναρωτιέμαι φωναχτά. Όλοι νομίζω τα πλοία με δεδομένο ότι δεν θέλουμε να τους πνίξουμε αυτούς, γιατί είναι άνθρωποι και τους αγαπάμε. Ακριβώς. Και είναι και πρόσφυγες και ταλαιπωρημένοι και θέλουμε
να σωθούν, αφού σώθηκαν από την πατρίδα τους που ήταν σε πόλεμο, να σωθούν εκεί στη δικιά μας που δεν έχουμε πόλεμο. Έτσι. Και δεν θα τους πνίξουμε. Και θα πάρουμε και βραβείο Νόμπελ γι' αυτό. Τα πλοία λοιπόν πώς θα τους εμποδίσουν αυτούς τους ανθρώπους, αφού δεν θα τους επαναπροωθήσουν? Απάντηση. Δεν θα τους εμποδίσουν. Τι ήταν το σωστό να κάνει το ΝΑΤΟ? Το ΝΑΤΟ μπορούσε να κάνει αυτό που έκανε και στην Κύπρο. Να αναπτύξει χερσαία δύναμη στα παράλια της Τουρκίας. Αυτό ήταν το αναμενόμενο. Αυτό ήταν το απαραίτητο. Αυτό είναι και το αυτονόητο, αν κάποιος θέλει πραγματικά να ανακόψει τις ροές των εκατομμυρίων αυτών ανθρώπων. Να αναπτύξει λοιπόν μια δύναμη στα θαλάσσια, στα παράλια της Μικράς Ασίας, όπου από εκεί τι θα κάνει? Δεν χρειάζεται να κάνει πολλά πράγματα, να συλλαμβάνει πρακτικά ή να εμποδίζει τους δουλεμπόρους να επιβιβάσουν σε βάρκες, στις οποίες θα πνιγούν μετά οι πρόσφυγες. Γιατί δεν το κάνει αυτό? Γιατί προφανώς δεν είναι ο σκοπός αυτός και κανέναν δεν ενδιαφέρει αν τα παιδάκια πνίγονται, αν τα παιδάκια με τα βαλιτσάκια τους κάνουν ατελείωτα χιλιόμετρα σε εθνικές οδούς με άγνωστη κατεύθυνση και αν υπάρχουν φράχτες που θα τα εμποδίσουν να περάσουν στη χώρα, στη γη της επαγγελίας, όποια και αν είναι για αυτούς τους ανθρώπους τους δυστυχισμένους αυτοί. Άρα γιατί δεν το κάνει αυτό, λοιπόν. Άρα μπαίνει το ερώτημα, ναι. Ποιος τελικά είναι ο σκοπός? Ποιος είναι ο σκοπός? Και τι κάνουν τα πλοία? Μας μείνανε και τα πλοία. Πού είστε το ΝΑΤΟ, ναι, μας μείνανε και τα πλοία. Έτσι, ποιος είναι ο σκοπός, λοιπόν? Το σκοπό τον είπε ξεκάθαρα και απορώ με τον κόσμο που δεν προσέχει τις λεπτομέρειες. Βέβαια, πρέπει να εκπαιδευτεί το μάτι μας, το αυτί μας και το μυαλό μας, γιατί πραγματικά η διαφορά είναι στις λεπτομέρειες. Με μεγάλη μου κατάπληξη είδα ένα πολύ μικρό κομμάτι, έχω μία απόλυτη απέχθεια πια προς ό,τι είναι το ελληνικό πολιτικό σύστημα και δεν παρακολουθώ καθόλου ελληνική τηλεόραση. Παρακολουθώ βέβαια ξένη, γιατί η ξένη σου λέει τι θα σου συμβεί μετά. Παρακολούθησα λοιπόν ακριβώς κανένα δεκάλεπτο, έτυχα το σωστό δεκάλεπτο της συνέντευξης του κυρίου Καμένου, του μεγάλου αυτού πατριώτη, ο οποίος ισχυριζόταν ότι θα έχει κόκκινες γραμμές και λαθρομετανάστες και τράπεζες της Ελλάδος και μας είπε όλα αυτά τα παράμυθια της χαλιμάς ότι θα τα έκανε, αλλιώς θα πήγαινε σπίτι του, αλλά δεν τα έκανε, ούτε πήγε σπίτι του. Στον κύριο Χατζηνικολάου, στο Ενικός, στη τηλεόραση. Εκεί λοιπόν υπήρξε ένας δημοσιογράφος, ο κύριος Πάρης Καρβουνόπουλος, ο οποίος ρώτησε τον κύριο Καμένο, αφού τα πλοία του ΝΑΤΟ ήρθαν για να ανακόψουν τις προσφυγικές ροές, γιατί τα πλοία αυτά είναι παρατεταγμένα και έχουν αξία οι λέξεις, και προκαλώ και παρακαλώ τον κόσμο που μας ακούει να πάει να δει τη συνέντευξη για να κατανοήσει αυτό που συμβαίνει, γιατί είναι παρατεταγμένα δυτικά του 25ου μεσημβρινού. Είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι η οριογραμμή, η νοητή ανατολικά του 25ου μεσημβρινού είναι το σημείο διχοτόμησης που οι μεγάλοι έχουν επιλέξει για το Αιγαίο μας, για να σταματήσει να είναι μας. Έτσι. Και να γίνει ανατολικά της Τουρκίας και δυτικά της Ελλάδας. Και να πούμε στους τηλεθεατές ότι θα βρουν ανιρτημένη την προηγούμενη εκπομπή γιατί συνδέεται μία με την άλλη. Απολύτως. Στο αρχείο των εκπομπών θα βρουν την αυτή να παρακολουθήσουν και να δουν στη συνέχεια. Τι είναι αυτό? Να πούμε λοιπόν, να διευκρινίσουμε αυτό, ότι ο κύριος Καμένος εκεί δεν απαντάει τίποτα. Λέει ότι με τα ραντάρ, λέει, θα βλέπουν στα παράλια. Τρέχα γύρευε. Δηλαδή δουλευόμαστε μεταξύ μας. Καλά, έχει συνέστηση ο άνθρωπος από τον 25ο μεσημβρινό, ναι, πόσο απέχουν τα παράλληλα της, δηλαδή τι σοϊ ραντάρ θέλει? Του το είπε ο κύριος Χατζηνικολάου, λέει, γιατί δεν δηλαδή δουλεύανε από πιο μακριά, από εκεί που ήταν, λέει, τα ραντάρ δεν δουλεύανε, έπρεπε να έρθουν στον 25ο μεσημβρινό. Και είχαμε απάντηση πει την προηγούμενη φορά ότι είχε ανακοινωθεί ότι θα είναι στα τουρκικά παράλια. Έτσι, στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας, θυμάστε. Εντάξει. Το οποίο βεβαίως δεν έγινε στην πράξη, έτσι. Άλλα λένε και άλλα. Γιατί όμως δεν έγινε? Άλλα γιατί κάνουν. Ανατολικά του 25ου μεσημβρινού φυλάνε οι Τούρκοι, αγαπητοί κύριε Βασιλιάδη. Οπότε έτσι, δεν χρειάζεται ακριβώς να φυλάει ούτε το ΝΑΤΟ ούτε η Χρειάζεται κανένας. Και ήρθανε τώρα να μας πούνε χθες, αν δεν κάνω λάθος, το ΝΑΤΟ με ανακοίνωσή του ότι εμείς, λέει, δεν είπαμε ότι θα επαναπροωθούμε. Δεν είπαμε, λέει, ότι θα εμποδίζουμε τις προσφυγές. Αλλά τι θα κάνουνε? Ήρθανε να χωρίσουν λοιπόν το Αιγαίο, να δημιουργήσουν μια καινούργια πραγματική κατάσταση, η οποία θα παράξει νομικά αποτελέσματα αλλαγής συνόρων. Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα, ποιο κράτος πουθενά, ποτέ, σε όλο τον κόσμο, παραχώρησε εδάφη του χωρίς πόλεμο, χωρίς να πέσει ούτε μία πιστολιά? Και εδώ να πούμε ότι όλα μας τα νησιά δεν είναι τυχαίο που έχουν κατακλειστεί από λαθρομετανάστες
Και παρά τα όσα λέγονται ότι αυτοί θα προωθούνται στην Ελλάδα, ναι, καλά. Είναι τέτοιες οι ροές, μιλάμε για εκατομμύρια κόσμο, και είναι τέτοιες οι ταμπέλες που σου κολλάνε ότι δεν είσαι ανθρωπιστής, είσαι ρατσιστής, θες το παιδάκι το μόνο του με το βαλιτσάκι στο δρόμο, θες να πεθάνει. Σαφώς και δεν θέλω να πεθάνει. Ξενόφοβος και είναι και... δυστυχισμένο παιδί. Ξενόφοβος και όλες αυτές οι... Βλέποντας το δέντρο δεν μπορεί να χάσω το δάσος. Έτσι. Δηλαδή δεν θα με βάλεις εμένα να αισθάνομαι απάνθρωπος όταν εσύ δεν κάνεις αυτό που πρέπει για να εμποδίσεις να, το να παιδάκι. Να σας κάνω μια ερώτηση για να γίνει κατανοητό. Να ταλαιπωρηθεί. Είσαστε μητέρα, έτσι. Πείτε μου, όταν βλέπετε ή ακούτε για ένα παιδάκι το οποίο πνίγει και εκεί στα νερά του Αιγαίου, ναι, δεν αισθάνεσαι να ήταν το δικό σου παιδί? Γιατί θέλουν να μας κολλάνε το αυτό ότι είμαστε ρατσιστές, ναι, ότι είμαστε ξενοφοβικοί, ότι... Εγώ τουλάχιστον έτσι αισθάνομαι. Ναι. Έτσι, το πρώτο που σκέφτομαι είναι το παιδί μου, να μην ήταν στη θέση το παιδί μου. Λοιπόν, αυτά να φύγουν, αυτές οι ταμπέλες, οι φτιαχτές, οι πλαστές, να φύγουν από πάνω μας. Και επιτέλους. Για τον σκοπό. Ακριβώς. Να αρχίσουμε να λέμε την αλήθεια. Έτσι. Όπως έχει. Η αλήθεια λοιπόν είναι η εξής. Πώς γίνεται αυτή η κυβέρνηση που παριστάνει την αριστερή, τη διεθνίστρια που δεν έχει σύνορα, που αγαπάει τους πρόσφυγες, που θέλει να τους καλοέχει κλπ. Που το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του, ναι, κάτι τέτοια. Δεν λένε κάτι τέτοιες μπούρδες. Πώς γίνεται, κύριε Βασιλιάδη, η κυβέρνηση αυτή να έχει εμπάργκο στη Συρία. Η κυβέρνηση αυτή να συνεχίζει αυτό το εμπάργκο από το 11 στη Συρία, που είναι εμπάργκο τροφίμων και εμπάργκο φαρμάκων. Δηλαδή, δεν θέλει το παιδάκι αυτό να πάρει φάρμακο να μην πεθάνει στη Συρία πριν φύγει για την Ελλάδα, όχι, που θα το υποδεχτούμε? Όχι, δεν θέλει. Δεν θέλει το παιδάκι δεν αυτό θέλει. Να βρει φαΐ να φάει στη Συρία που είναι η πατρίδα του πριν φύγει για να καταφέρει να μείνει ζωντανό να έρθει στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν είναι τόσο αντιφατικά αυτά που συμβαίνουν στην πραγματικότητα που καταλαβαίνουμε ότι ο σκοπός δεν είναι αυτός που μας λένε. Ο σκοπός δεν είναι η προστασία λοιπόν των παιδιών, των προσφύγων κλπ. Είναι τόσο εύστοχα αυτά που λέτε, θα αρχίσουν να κρύβονται στο καβούκι τους έτσι και αρχίσουν να τα ακούνε αυτά. Δεν θα ξέρουν πού να κρυφτούν. Γιατί όπως βλέπετε στα άλλα κανάλια, δυστυχώς η προπαγάνδα θα δίνει και παίρνει, απαγορεύεται, δεν αφήνουν να μιλήσετε βεβαίως, είναι γνωστό αυτό. Λοιπόν, εδώ θα μιλάτε όσο θέλετε. Κοιτάξτε, η εικονική πραγματικότητα, ναι, για να είναι αποτελεσματική και η προπαγάνδα πρέπει να είναι αραγής. Έτσι. Όταν λοιπόν κάποιος σπάει αποτελεσματικά την εικονική πραγματικότητα με πράγματα, με τις αισθήσεις μου, εγώ δεν σας... Μετά έψαξα κι εγώ, όταν συνειδητοποίησα αυτά, έψαξα και βρήκα πώς ξεκίνησε αυτό και πού πάει. Αλλά με τις απλές αισθήσεις μας αντιλαμβανόμαστε ταυτονόητα, ναι, ότι δεν είναι φυσιολογικά αυτά που ζούμε, ότι δεν είναι φυσιολογικά αυτά που συμβαίνουν. Και για να το ολοκληρώσω, πώς γίνεται και δεν υπήρξε πρόσφυγα στην Ελλάδα από τη Σερβία? Η Σερβία είναι 300 χιλιόμετρα όλα από την Ελλάδα, βομβαρδίστηκε και διαλύθηκε με χημικά, το θυμόμαστε το 92-93. Βρέστε μου ένα Σέρβο πρόσφυγα στην Ελλάδα που έφυγε για να γλιτώσει από τον πόλεμο, να μην σκοτωθεί, επειδή πεινούσε, που πεινούσανε, και όλα τα υπόλοιπα που μας λένε τώρα για τους ανθρώπους που έρχονται από το Αφγανιστάν. Ποιος πόλεμος είναι στο Αφγανιστάν σήμερα που μιλάμε, που αναγκάζει τον Αφγανό να έρθει στην Ελλάδα και στην Ευρώπη? Και πιο πέρα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ξέρουμε ότι πληρώνουν τεράστια χρηματικά ποσά στους δουλεμπόρους που τους φέρνουν. Και αναρωτιέμαι λοιπόν, επειδή έχω χειριστεί εδώ και 15 χρόνια που έχει ξεκινήσει αυτό, απλώς τώρα είναι στην κορύφωσή του, εκατοντάδες υποθέσεις τέτοιες. Και πάντα οι δικαστές ρωτάνε, πού βρήκες τα χρήματα, πόσα χρήματα στοίχησε το ταξίδι σου από την πατρίδα σου μέχρι εδώ? Παλιότερα ήταν γύρω στις 8.000 ευρώ με 9, τώρα έχει πέσει γύρω στα 3 χιλιάρικα. Αυτά τα χρήματα όμως είναι τεράστια χρηματικά ποσά. Όταν μιλάμε για Συρία, για Αφγανιστάν, για Πακιστάν, για Ιράκ, νομίζω όλοι καταλαβαίνουν, για Λίβανο, για όλα αυτά τα κράτη που είναι εμπόλεμες ζώνες και που έχουν ένα νόμισμα που είναι εκτός ευρώ, εκτός δολαρίου και πάρα πολύ φθηνό. Και όλοι απαντούν μονότονα. Συνειδητοποίησα δε ότι λένε την αλήθεια από ένα σημείο και μετά, ότι πουλούν την περιουσία τους, τα σπίτια τους, τα χωράφια τους. Ποιο σπίτι και ποιο χωράφι έκανε 6 χιλιάρικα, 8 χιλιάρικα, 20 χιλιάρικα, γιατί ταξιδεύουν οικογένειες ολόκληρες πραγματικά, πριν από 15 χρόνια στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, αν είναι δυνατόν, σε διαλυμένες δηλαδή περιοχές. Είναι προφανές λοιπόν ότι κάποιοι πάνε και τα αγοράζουν αυτά. Ποιοι, από πού και για ποιο λόγο δίνουν λεφτά για ένα κατεστραμμένο πράγμα, ώστε να βοηθήσουν τον άνθρωπο να έχει χρήματα που θα τα πληρώσει στα ενδιάμεσα στους δουλεμπόρους, για να κατορθώσει αυτά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Όλα αυτά λοιπόν είναι λογικά ερωτήματα που πρέπει να βρουν λογική απάντηση. Ακούστε ένα ερώτημα.
Η Αιθιοπία, όπως γνωρίζετε, είναι από τις φτωχότερες χώρες της Αφρικής, έτσι. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, άνω των 60 εκατομμυρίων πληθυσμό, 63 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα έτσι νομίζω, κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, είναι, σε αυτή την τάξη μεγέθους. Λοιπόν, δεν υπάρχει ούτε ένας Αιθίωπας λαθρομετανάστης. Άντρας εννοείς. Και το ερώτημα, όχι ούτε γυναίκα, τίποτα. Κάποιες κοπέλες υπάρχουν. Μπορεί, κάτι πολύ λίγο. Λοιπόν, το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί. Και μάλιστα η Αιθιοπία, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρό παιδάκι, θυμάμαι ότι υπήρχε η Μπιάφρα. Μία περιοχή δηλαδή που οι άνθρωποι. Τα παιδιά της Μπιάφρας που λέγανε. Πεινούσαν τα παιδιά της που το χρησιμοποιούσαμε και εδώ πέρα. Ήταν σκελετωμένα, πεθαίνανε στην πείνα. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν ξεκίνησαν ποτέ το δύσκολο δρόμο της μετανάστευσης προκειμένου πραγματικά να επιβιώσουν. Γιατί θυμάμαι και τις φωτογραφίες ακόμα. Ήμουν πολύ μικρή και μου έχουν μείνει οι φωτογραφίες των παιδιών που ήταν σκελετωμένα και πρισμένα από την πείνα. Και δεν ξεκίνησαν. Πώς γίνεται λοιπόν και αυτοί δεν ήρθαν εδώ, που πραγματικά θα έπρεπε να έρθουν και θα έπρεπε να τους βοηθήσουν. Και δεν ξεκίνησαν, αλλά το σημαντικότερο δεν τους προώθησε κανείς να έρθουν. Έτσι. Και πάμε η λοιπόν απάντηση στο πώς έγινε το σχέδιο αυτό και ποιανού είναι. Ποιανού είναι το σχέδιο, ποιος το εφήβρε, γιατί κάποιος. Αυτό θα σας το έλεγα, θα ήταν το επόμενο. Να πω μόνο αυτό. Ο λόγος που δεν υπάρχουν Αιθίωπες είναι επειδή είναι χριστιανοί. Και το σχέδιο είναι να εξισλαμιστεί η Ευρώπη. Δηλαδή, κυρίως το μεγάλο ποσοστό είναι μουσουλμάνοι που έρχονται. Γι' αυτό δεν θέλουν τους. Αυτός είναι ο λόγος. Αλλά βέβαια, αυτό που θα πείτε τώρα, που αναφερθήκατε σε ένα αιώνα πίσω, ας πούμε, που θα πάμε, είναι το πώς ξεκινάει, ξεκινάει όλο αυτό. Πρέπει να καταλάβει επίσης ο κόσμος που μας βλέπει ότι δεν ελήφθησαν τυχαία τόσα πολλά χρόνια μέτρα που ευνοούσαν την υπογεννητικότητα. Δηλαδή, πώς γίνεται, ας πούμε, και η γυναίκα έπρεπε οπωσδήποτε να βγει στην αγορά εργασίας, πώς γίνεται και να ήταν απαιτούμενο της εποχής μας, της χώρας μας, τα επώνυμα ρούχα, τα επώνυμα παπούτσια, τα φοβερά και τρομερά αυτοκίνητα, η Porsche, η BMW, να έχουμε σπίτια με πισίνες και σπίτια εξοχικά και πάνω στη θάλασσα και να έχουμε 15 ακίνητα. Αλλά δεν ήταν ποτέ ζητούμενο στη χώρα μας και ζητούμενο από αυτούς που κυβερνούσαν τη χώρα μας. Υποτίθεται ότι οι κυβερνήτες είναι οι καλύτεροι και οι ξυπνότεροι από εμάς. Πώς γίνεται και αυτοί οι άνθρωποι που βλέπανε ο πληθυσμός να γερνάει, το ασφαλιστικό να πέφτει έξω, ο λαός όσο πάει να συρρυκνώνεται και επομένως ότι θα είχαμε πρόβλημα μελλοντικά, να μην κατάλαβαν ότι αυτό που έπρεπε να αυξήσουν ήταν οι γυναίκες που θα μένουν στο σπίτι, που θα κάνουν από 5 παιδιά, που το λιγότερο που θα κάνουν να είναι από 3 παιδιά και όλο αυτό να το φτιάξουν ως κοινωνικό πρότυπο, ώστε η χώρα μας να μην έχει ανάγκη ούτε από ξένα εργατικά χέρια, ούτε από λαθρομετανάστευση για να δουλεύουν, γιατί ακούγονται και αυτά, ότι τους χρησιμοποιούμε, αλλά φταίμε εμείς κλπ. Και κυρίως να μην φορολογούνται, γιατί εδώ πια έχουμε φτάσει τα τελευταία 15 χρόνια τα παραπάνω από ένα παιδί να φορολογούνται σαν να είναι περιουσιακό απόκτημα. Σαν να πήρες Porsche, ας πούμε, πρέπει να πληρώνεις επειδή έχεις δεύτερο, τρίτο και μετά δεν το συζητώ. Είναι παράπτωμα, είναι ποινικό αδίκημα και πρέπει εκτός από φυλάκιση να σου πάρουν και την περιουσία σου. Αυτά λοιπόν είναι ενταγμένα όλα στο ίδιο σχέδιο. Επιτρέψτε μου εδώ πέρα μια αυτή διακοπή. Σε αυτό πάνω που λέτε όσον αφορά τη μητρότητα, ότι το ίδιο πρόβλημα το είχε βεβαίως, το έχει όλη η Ευρώπη. Τι έκανε η Γαλλία, ο Ντεγκόλ. Είχε βγει σε ένα λόγο του κάποια στιγμή και είπε ότι η Γαλλία δεν έχει πια ανάγκη από εργάτριες και πολίτριες, έχει ανάγκη από μητέρες. Mm-hmm. Και είπε ότι από εδώ και πέρα θα συνταξιοδοτείτε η μητέρα η οποία θα κάθεται σπίτι και θα μεγαλώνει τα παιδιά της. Και έτσι αντιμετώπισαν το δημογραφικό. Εδώ δεν έχουν τέτοιο σκοπό να το κάνουν. Ήταν το πλέον εύκολο να γίνει. Και να σας θυμίσω ότι το 2011 έβγαλε εγκύκλιο το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο λέει ότι πρέπει με κάθε τρόπο να προωθηθεί η μετανάστευση για να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος. Υπουργείο Εσωτερικών. Να ξέρετε βέβαια ότι σε τα λένε έξω από τα δόντια τα οι άνθρωποι. Της Ευρώπης ή και οπουδήποτε στον κόσμο, όταν η γυναίκα εργάζεται, αυτομάτως ο αριθμός των παιδιών που θα γεννήσει είναι μικρότερος. Εννοείται. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να έχεις 5-6 παιδιά με ανάγκες, άσχετα αν τις καλύπτεις μέσω οικιακών βοηθών. Ναι, τα παιδιά θέλουν και την παρουσία του γονιού. Έτσι. Και την, έστω και την συνομιλία με τον πολύ γονιό. Σημαντικό. Δεν γίνεται λοιπόν να ξεφύγεις πάνω από τα 3 παιδιά maximum. Και πάλι ελάχιστες ηρωίδες, Ελληνίδες ή και Ευρωπαίες φτάνουν σε αυτά τα νούμερα, γιατί το εργασιακό καθεστώς
είναι απόλυτα εις βάρος των γυναικών όπως και των ανδρών. Όταν δουλεύεις λοιπόν 10 ή 15 ώρες την ημέρα, εννοείται ότι δεν γίνεται να κάνεις 3, 4, 5 παιδιά. Ένας αριθμός. Δύο και με τα χιλιάδες ώρια. Ένας αριθμός για του λόγου του αληθές. Το 2007, στατιστικά στοιχεία σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έτσι, οι Ευρωπαίοι γηγενείς, κατά μέσο όρο, ανά οικογένεια 1,8 παιδιά, οι μουσουλμάνοι έπικοι 8,1, το ακριβώς ανάποδο. 1,8 με 8,1. Αυτό μιλάει για το μέλλον, το τι θα δούμε στο μέλλον. Ήδη το 2000 ο ΟΗΕ είπε ότι προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα υπογεννητικότητας στην Ευρώπη, και σας λέω ότι το είπε ο ΟΗΕ, δεν το είπε ένας τυχαίος, δεν το είπε ένας συνωμοσιολόγος, δεν το είπε ένας τρελός, ένας γραφικός, χρειάζεται μέχρι το 2025 να έχουν επικύσει την Ευρώπη 159 εκατομμύρια λαθρομετανάστες. Είπε νούμερο 159 εκατομμύρια, είπε άνθρωποι προερχόμενοι από την Αφρική και την Ασία και είπε χρονολογία μέχρι το 2025 και είπε το γιατί. Το γιατί βέβαια το φαινομενικό, γιατί θα πάμε και στο ουσιαστικό. Και αυτό το είπε πότε, το 2000. Πότε δηλαδή, όταν άρχισε αυτό το κύμα σιγά σιγά να γεννιέται. Τότε το 2000 ξεκινήσαμε μετά με τους πολέμους, είχαμε το Ιράκ, το Λίβανο, τη Λιβύη, την Ισία λίγο, μετά Αίγυπτο, τώρα φτάσαμε στο αποκορύφωμα που είμαστε στη Συρία. Και τι, λέει σήμερα, τι λέει σήμερα ο ΙΕ? Αυτό λοιπόν, ο ΙΕ είναι καταχαρούμενος. Επιβάλλει στην ελληνική κυβέρνηση. Γιατί το σχέδιο είναι σε πλήρη εξέλιξη και μάλιστα στην ολοκλήρωσή του. Έτσι. Αυτή τη στιγμή. Επιβάλλει αυτή τη στιγμή στην ελληνική κυβέρνηση να μισθώσει ξενοδοχεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη κατά προτίμηση, λέει, των 500 κλινών για να φιλοξενήσουν τους... Να αντικαταστήσει δηλαδή τον ελληνικό πληθυσμό που έχει μεταναστεύσει αφενός. Ακριβώς. Και αφετέρου καταλαβαίνουμε τώρα πώς διασυνδέονται και οικονομικά όλα αυτά. Πώς, γιατί μπήκε το 23% ΦΠΑ που ο Μέγας Πατριώτης καμένος με τον αριστερό Τσίπρα αποδέχθηκαν ως όρο του νέου μνημονίου στα νησιά μας. Γιατί τουρισμός από εδώ και πέρα δεν χρειάζεται να υπάρχει. Θα επικιστούν τα νησιά από αυτούς τους ανθρώπους, τους μουσουλμάνους, τους λαθρομετανάστες, τους πρόσφυγες, όπως θέλετε πέστε το, γιατί ο χαρακτηρισμός δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Σημασία έχει να καταλάβουμε τι συμβαίνει για να δούμε και πώς θα ενεργήσουμε για να το αποτρέψουμε. Αυτό λοιπόν ξεκινάει από πολύ παλιά, να πάμε λοιπόν τώρα προς τα πίσω. Υπάρχει ένας που θεωρείται ο πατέρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον οποίο δεν τον γνωρίζει κανένας, τον οποίο δεν τον λέει κανένας ποτέ πουθενά. Ζει όμως και οι ιδέες του εφαρμόζονται στο έπακρο. Απόδειξη ότι έχουν θεσπιστεί βραβεία στο όνομά του, τα οποία απονέμονται σε αυτούς που προωθούν τα μέγιστα την ευρωπαϊκή ιδέα τη δικιά του. Ο κύριος αυτός λέγεται, και νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να προσπαθήσει να τα βρει όλα αυτά τα στοιχεία, να τα διαβάσει, να βγάλει μόνος του τα συμπεράσματα για να σταματήσει να εμπιστεύεται εμένα, εσάς, τους Καμένους, τους Τσίπρες, τους Παπανδρέου, όλους αυτούς που παριστάνουν ότι λένε την αλήθεια, αλλά στην πραγματικότητα λένε το κομμάτι που τους ενδιαφέρει προκειμένου να συσκοτήσουν και να πετύχουν το σκοτεινό σκοπό τους. Ο κύριος λοιπόν αυτός λεγότανε Κούντενχοφ Καλέργη. Ρίτσαρντ Κούντενχοφ Καλέργη ήταν υπουργός εξωτερικών της Αυστρίας το 1918, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο λοιπόν. Σκέφτηκε ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ήταν ένα μείγμα που κράταγε και από Ελλάδα και από Ιαπωνία και από Αυστρία και από Ολλανδία, μία μίξη ανδρός. Σκέφτηκε αυτός ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα καινούριο σύστημα, ότι ο περισσότερος κόσμος λέει είναι ηλίθιος. Μπορεί και να έχει δίκιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να στερηθεί την ελευθερία του. Όλοι οι άνθρωποι γεννιόμαστε για να είμαστε ελεύθεροι και να ζούμε ελεύθεροι. Σκέφτηκε λοιπόν ότι καλό είναι να υπάρξει μια αριστοκρατία πραγματική, που ήταν η βασιλική μέχρι τότε αριστοκρατία, και πνευματική, που θεωρούσε την εβραϊκή σιωνιστική αριστοκρατία, η οποία πρέπει, λέει, να βασιλεύσει στον κόσμο, να κάνει μια παγκόσμια διακυβέρνηση, γιατί έτσι ο κόσμος θα ήταν πολύ καλύτερος. Μέχρι εκεί όλα καλά και αντίρρηση καμία. Το 1922 λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, χρηματοδοτούμενος από τραπεζίτες όπως η Μόργανς, όπως η Βάρμπουργκ, όπως ο Ρότσιλντ, ξεκίνησε να φτιάχνει, έφτιαξε
ίδρυσε και ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Πανευρώπης, του προπομπού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό να φτιάξει μια ομοσπονδία όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες Ευρώπης, που τους ονόμασε Πανευρώπη. Και είχε και τυχαίους χρηματοδότες από ό,τι είπατε, έτσι. Είχε δυνατούς, ναι, δυνατούς χρηματοδότες και καθόλου τυχαίοι καθόλου. Το 1925 λοιπόν, και αυτό πρέπει να το αναζητήσει και να το διαβάσει ο καθένας μας, γιατί εκεί καταλαβαίνει, βλέπει διαβάζοντας το βιβλίο αυτό, τι συμβαίνει σήμερα. Έγραψε ο άνθρωπος αυτός ένα βιβλίο, το Practicer Idealismus, το 1925 επαναλαμβάνω, Practicer Idealismus, όπου εκεί μέσα λέει πως σκέφτεται τον κόσμο του μέλλοντος, το σκοπό της Πανευρώπης και τον κόσμο του μέλλοντος. Εκεί λοιπόν αναφέρει ότι ο άνθρωπος του μέλλοντος, για να χειραγωγείται εύκολα και να μην αντιδράσει σε αυτή την παγκόσμια διακυβέρνηση που είναι η σωστή για αυτόν. Του ξέφυγε αυτό? Καθόλου, καθόλου. Ήταν οι ιδέες του βάσει των οποίων φτιάχτηκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλώς ξέρετε, δεν μας τα λένε όλα μαζί. Είναι όπως η εισβολή που συμβαίνει τώρα στην πατρίδα μας από τους λαθρομετανάστες. Δεν μας τη λένε εισβολή. Μας τη λένε καημένοι πρόσφυγες, ανθρωπισμός κλπ. Τους αποδεχόμαστε. Στην πραγματικότητα λοιπόν είναι μια πολεμική πράξη αυτό που συμβαίνει σήμερα. Εμείς δεν την αντιλαμβανόμαστε ως πολεμική. Όταν θα την καταλάβουμε, ήδη θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ποτέ δεν είναι αδύνατο να αντιδράσουμε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που είπατε, έτσι. Πολεμική πράξη. Είναι πολύ πάρα πολύ σημαντικό να εντυπωθεί αυτό. Απλώς δεν το καταλαβαίνουμε. Να εντυπωθεί στην αντίληψη όλων των Ελλήνων αυτό. Πολεμική πράξη. Θα το καταλάβουν όταν δουν το σχέδιο και πώς πήγε παρακάτω. Ο κύριος αυτός λοιπόν μας είπε ότι ο άνθρωπος του μέλλοντος, λέει, πρέπει να είναι, να προέλθει από μίξη, από επιμιξία της λευκής φυλής με την αφροασιατική. Τον χαρακτήρισε μάλιστα η νεγροειδής αφροασιατική φυλή που θα προέλθει από την επιμιξία. Ακούστε τώρα, θα έχει, λέει, τα χαρακτηριστικά, την όψη των αρχαίων Αιγυπτίων, θα είμαστε ψιλομελαμψοί δηλαδή όλοι. Δεν θα υπάρχει λαός έθνος, ξεχωριστός, ομοιογενής κλπ. Δεν θα υπάρχει συνοχή εθνική, ιστορική, πολιτισμική. Πράγματα δηλαδή που μας κάνουν να αισθανόμαστε αδέρφια και που μας βοηθάνε την κατάλληλη στιγμή να ομονοήσουμε για να αποτινάξουμε τον όποιο ζυγό. Θα είναι λοιπόν έτσι, μελαμψός, και κυρίως δεν θα μπορεί να αντιδράσει. Γιατί? Γιατί τα στοιχεία αυτά τα συνεκτικά μας βοηθάνε να συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Από εκεί λοιπόν που έχουμε τώρα μία διαφορετικότητα λαών και λέμε είμαστε εμείς Έλληνες, οι Αυστριακοί λένε αυτά και δεν μας αρέσουν και κάνουμε αυτό. Οι Γερμανοί είναι εχθροί μας, οι φίλοι μας, οι Τούρκοι είναι πιο φίλοι μας, οι πιο εχθροί μας κλπ. Ενώ δηλαδή υπάρχει μία συλλογική συνείδηση σήμερα που μιλάμε ακόμα και διαχωρίζει την ταυτότητα ανάμεσα σε λαούς, αυτός μίλησε για διαφορετικότητα ανθρώπων. Καταλαβαίνετε λοιπόν, αν υπάρχουν δυσκολίες στις προϋποθέσεις για να ομονοήσουμε οι Έλληνες μεταξύ μας. Να καταλάβουμε και να συνεννοηθούμε ότι αυτό είναι πολεμική εισβολή που υφιστάμεθα. Και να αντιδράσουμε σε αυτό με τον τρόπο που πρέπει, με πόλεμο δηλαδή. Φανταστείτε πόσο πιο δύσκολο θα είναι εγώ να είμαι Αφροασιάτισσα, εσείς Ευρωπαιοαμερικάνος, ο άλλος να είναι... Δηλαδή με πολιτιστικά περιβάλλοντα και υπόβαθρα τελείως διαφορετικά, δεν θα μας συνδέει απολύτως τίποτα. Ακόμα και σε επίπεδο γλώσσας θα είναι πολύ δύσκολο να συνεννοηθούμε και βέβαια θα υπάρχει θρησκεία, ιστορία και πολιτιστικά στοιχεία τέτοια ικανά που να μας κάνουν να μην αισθανόμαστε μόνοι στον κόσμο, αυτό που λέμε, μόνοι και έρημοι και έρμεα αυτών που θα διαχειρίζονται τις ζωές μας και την ελευθερία μας. Λοιπόν, ακούστε, βγήκε κάποιος μαύρος Αμερικανός και αυτός γερουσιαστής, δεν ξέρω τι ακριβώς. Τώρα είχε και πίσω την σημαία και κάποιος υψηλά ιστάμενος. Αν βρω το βίντεο θα το δείξω και στο σταθμό, έτσι να το δει ο κόσμος, να ενημερωθεί. Ο οποίος είπε το εξής: είστε ανόητοι εσείς οι Λευκοί, οι οποίοι κάνετε επιμιξίες με εμάς, το ομολογεί αυτό, έξω από τα δόντια. Διότι λέει η επικρατούσα φυλή, όταν γίνεται επιμιξία, λέει, μεταξύ μαύρων και άσπρων, είναι η δική μας. Και πάρτε, λέει, παράδειγμα από τον πρόεδρό μας, ο οποίος προήλθε, λέει, από επιμιξία, τον Ομπάμα, και έχει, λέει, καθαρά χαρακτηριστικά, λέει, νέγρου.
Λοιπόν, είναι αυτοκτονία αυτό που κάνετε και σε μερικές δεκαετίες λέει τη φυλή τη λευκή θα την έχετε εξαφανίσει με τα δικά σας λάθη. Mm-hmm. Βγαίνει και το ομολογεί έξω από τα δόντια και είναι αφρικανικής καταγωγής αυτός, έτσι. Ναι. Καταρχάς να πω ότι εγώ δεν είμαι υπέρ της καθαρότητας των φυλών. Δηλαδή δεν χρειάζεται όλοι να είμαστε λευκοί, μαύροι, ασιάτες κλπ. Σε σχέση με το σχέδιο που αναφέρετε, το κάνω σαν επισήμανση και τώρα. Επίσης δεν μου είναι σημαντικό αν ο άνθρωπος που θα προέλθει θα έχει τα χαρακτηριστικά όπως ο Ομπάμα του πιο πολύ του Αφρικανού ή πιο πολύ του Αιγυπτίου ή δεν ξέρω τι. Δηλαδή να ξεφύγουμε από αυτή την νοοτροπία και την λογική που μας προσδίδει ενδεχομένως τα εθνικιστικά, τα φασιστικά, τα ρατσιστικά χαρακτηριστικά που θέλουν να μας αποδώσουν, γιατί δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι όταν διασταυρώνονται δύο φυλές, δεν κρατούνται, και αυτό είναι ανθρωπολογική μελέτη, έτσι, δεν είναι ιδέα μου, δεν είναι άποψή μου, δεν το λέω για αστείο, είναι ανθρωπολογικές μελέτες του Harvard, μάλιστα ένας καθηγητής, ο Πάντνα, ο οποίος είναι εβραϊκής καταγωγής, επί μακρό έχει μιλήσει για αυτά τα θέματα αναφορικά και με τους Εβραίους, οι οποίοι είναι μια πολύ κλειστή κοινωνία, δηλαδή απαγορεύεται να παντρευτούν έξω από εκεί. Εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα οι Έλληνες και δεν θέλουμε και να αποκτήσουμε, να παντρεύεται ο καθένας όποιον θέλει, να κάνει ό,τι παιδιά θέλει, αλλά όχι ντε και καλά να κάνει διαφυλετικούς γάμους. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο από το ένα άκρο που οι Εβραίοι απαγορεύουν το γάμο με αλλογενή, εμείς να περάσουμε στο άλλο άκρο, που να είναι οπωσδήποτε υποχρεωτικός ο γάμος αυτός. Όμως, θέλω στατιστικά, να συμπληρώσω αυτό, κύριε Βασιλιάδη. Εδώ μία λέξη. Στατιστικά, αν δούμε ότι αυξάνονται οι διαφυλετικοί γάμοι και στην Ελλάδα, με ρυθμούς. Ακριβώς. Ακριβώς. Επιβάλλονται. Είναι ότι εφαρμόζεται το σχέδιο της νέας τάξης, ασχέτως που. Ποιο είναι το σχέδιο, λοιπόν, αυτό θέλω να ολοκληρώσω. Έχει, λοιπόν, υπάρχουν ανθρωπολογικές μελέτες που λένε ότι όταν διασταυρώνονται δύο φυλές, η κάθε φυλή καταρχάς έχει κάποια ιδιαίτερα πνευματικά, διανοητικά ή εμφανισιακά, αν θέλετε, χαρακτηριστικά ή χαρακτηριστικά ανατομίας κλπ. Που την διαφοροποιούν από την άλλη. Η Ινδία, ας πούμε, η φυλή αυτή είναι πιο έξυπνη. Είναι στα computer στέλη, έχουν έναν δείκτη υφείας πάνω από 120 μέσο όρο και είναι οι άνθρωποι της τεχνολογίας και της επιστήμης του μέλλοντος. Ήδη η Ινδία και οι Ινδοί έχουν ξεφύγει κατά πολύ σε αυτό το επίπεδο της επιστήμης και της τεχνολογίας. Οι Αφρικανοί, νομίζω είναι αυτονόητο, έχουν σωματική ρώμη ταχύτητα, έχουν δηλαδή χαρακτηριστικά στο σώμα τους που τους κάνουν να υπερέχουν έναντι των άλλων φυλών. Σε αντοχή, σε ταχύτητα, σε δύναμη κλπ. Δεν είναι καλό ή κακό. Εγώ δεν το λέω για να, επειδή είμαι ρατσίστρια, ούτε είναι ρατσιστής όποιος σκέφτεται ότι ο άλλος είναι καλός εκεί, εγώ είμαι καλή σε αυτό, εσείς είστε καλός στο άλλο. Έτσι γίναμε, έτσι τα χαρακτηριστικά μας, τα γονιδιακά και τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και της γης στην οποία μεγαλώσαμε, μας δώσανε κάτι παραπάνω από κάποιον και κάτι παρακάτω από κάποιον άλλον, τα φυσιολογικά δηλαδή πράγματα. Και οι Έλληνες είναι όμως καθηγητές πανεπιστημίου σε όλο τον πλανήτη. Να πούμε και αυτό, γιατί όταν όμως διασταυρώνονται δύο φυλές ανθρωπολογικά, υπάρχουν μελέτες που λένε ότι τα καλά στοιχεία της κάθε μιας φυλής δεν διατηρούνται, δεν επιβιώνουν. Δηλαδή, η σωματική ρώμη, η αντοχή και η ταχύτητα του Αφρικανού, όταν θα διασταυρωθεί μαζί μου που είμαι λευκή φυλή της Ευρώπης, δεν θα κρατηθεί. Ούτε το πνευματικό χαρακτηριστικό το δικό μου, το αναρχοαυτόνομο, το πιο της ευρύτερης αντίληψης κλπ. Δεν θα διατηρηθεί. Πρακτικά δηλαδή, όταν διασταυρώνεται ένα άλογο με ένα γαϊδούρι, βγαίνει το μουλάρι. Το οποίο μπορεί να είναι πολύ όμορφο να το βλέπεις, όπως και ο Ομπάμα είναι πολύ όμορφος ως ηθοποιός και ως μαριονέτα. Αλλά είναι μουλάρι. Αλλά τα χαρακτηριστικά του, τα πνευματικά, και επίσης το μουλάρι δεν αναπαράγεται. Ο Μιγάδας, ο άνθρωπος μπορεί να αναπαράγεται, αλλά δεν έχει άλλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που του δίνουν την εξαιρετική ευφυΐα, ρώμη και ομορφιά του αλόγου, αλλά και την εξαιρετική εργατικότητα και αντοχή του γαϊδουριού. Ναι. Δεν έχει τίποτα από αυτά τα δύο. Αυτά για τις Ελληνίδες που τις έχει πιάσει η τρέλα τώρα με τους αλλοδαπούς, κάποιες από αυτές. Δεν τις έχει πιάσει η τρέλα. Τι τις έχει, τι κάνουν τότε, τους ξεφεύγει. Πρακτικά υποχρεωνόμαστε σε αυτό. Δηλαδή, αν λάβετε υπόψη σας ότι οι ηλικίες από 20 μέχρι 45-50 μεταναστεύουν.
για να βρουν δουλειά. Οι Έλληνες δηλαδή τις παραγωγικές ηλικίες μεταναστεύουν. Επίσης, το επίπεδο των ανθρώπων που μπορούν να βρουν, να μορφωθούν και να βρουν εργασία έχει αυξηθεί ηλικιακά. Δηλαδή, ο άντρας είναι έτοιμος να φτιάξει οικογένεια μετά τα 40 του. Και αν λάβουμε υπόψη μας επίσης την προπαγάνδα που υπάρχει, είδα πρόσφατα την ταινία, δεν ξέρω αν την έχετε δει, «Τι σου κάναμε Θεέ μου». Είναι εκπληκτικό λοιπόν ότι η ταινία αυτή όχι απλώς προπαγανδίζει τους διαφυλετικούς γάμους, αλλά τελικά καταλήγουμε στο τι ευτυχισμένοι που είμαστε όταν κάνουμε διαφυλετικούς γάμους, ενώ όλοι οι δικοί μας είναι ηλίθιοι. Δηλαδή είναι φοβερό. Δείτε την ταινία. Είναι εκπληκτική για να καταλάβετε αυτό που μας κάνουν την πλήση εγκεφάλου. Η μία κόρη έχει παντρευτεί έναν Κορεάτη, η άλλη κόρη έναν μουσουλμάνο Αφρικανό. Ναι, ναι. Η τρίτη κόρη έχει παντρευτεί έναν Εβραίο και η τέταρτη κόρη πάει να παντρευτεί έναν μαύρο Αφρικανό. Και τι ωραία που περνάνε όλοι. Ναι, και όχι, το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι τις τελευταίες που τις συστήνουν έναν Γάλλο να παντρευτεί γιατί είναι γαλλική οικογένεια, είναι ηλίθιος, άσχημος, ναι, όχι κατάλληλος για να παντρευτεί, η πανέμορφη, μορφωμένη εξαιρετικά κλπ. Κόρη. Και τα παιδιά τους είναι όλων των φυλών κυριολεκτικά του Ισραήλ, να πούμε και τη γνωστή έκφραση. Αυτό λοιπόν που κάνουν και αυτή η πλήση εγκεφάλου και αυτή η προπαγάνδα, ότι ξέρεις κάτι, δεν έχει σημασία σε ποιο Θεό πιστεύεις, δεν έχει σημασία από πού προέρχεσαι, το χρώμα του δέρματός σου κλπ. Σημασία έχει μόνο να βρεις έναν καλό να παντρευτείς. Ναι. Αρκεί να μην είναι υποχρεωτικό αυτό. Δηλαδή, όχι ντε και καλά να πάρω ένα μουσουλμάνο, δώσε μου τη δυνατότητα να διαλέξω. Θέλω να πάρω Έλληνα, να πάρω Έλληνα. Θέλω Ευρωπαίο κλπ. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει είναι του Κούντενχοφ καλλιέργει όλο αυτό το συνωμοτικό σχέδιο. Έτσι. Οι άνθρωποι λοιπόν αποφάσισαν να το κάνουν αυτό. Το σχέδιο αυτό ανακόπηκε με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχαμε τη δημιουργία μετά του κράτους του Ισραήλ, επανήλθαν λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Ένωση το 47, μετά το 47, όπου ακολουθήθηκαν όμως τα σχέδια και οι ιδέες του, όχι φανερά, είναι γνωστό εξάλλου ότι οι λέσχες που επιλέγουν να προωθήσουν μια ιδέα ή να φτιάξουν τον κόσμο σύμφωνα με αυτό που θεωρούν ότι είναι το σωστό, το σωστό για τον κόσμο, το σωστό για αυτούς, είναι ένα άλλο ερώτημα. Δεν μας λένε εξ αρχής ολόκληρο το σχέδιο για να το επιλέξουμε ή να το απορρίψουμε. Δεν υπάρχει δημοκρατία δηλαδή. Mm-hmm. Λέει αυτός ο κύριος λοιπόν ότι με τρεις τρόπους θα διαλύσουμε τα κράτη-έθνη. Το πρώτο είναι θα καταργήσουμε τη δημοκρατία. Δεν καταργήθηκε η δημοκρατία. Έχουν ελεγχθεί από τα οικονομικά συμφέροντα όλες οι κυβερνήσεις του κόσμου. Ό,τι και να ψηφίσεις, το ίδιο βγαίνει. Ψηφίσαμε Τσίπρα και Καμένο για να είναι αριστεροί και κατά των ελευθερομεταναστών. Κατά όχι υπό την έννοια του διωγμού, ξαναλέω, υπό την έννοια της προστασίας του κράτους μας, των συνόρων μας και του λαού μας. Και με τους πρόσφυγες θα βλέπαμε τι θα κάνουμε. Και παρόλα αυτά κι αυτοί συνέχισαν και μάλιστα στο πολύ χειρότερο, το ίδιο σχέδιο που είχαν ξεκινήσει οι κυβερνήσεις Παπανδρέου και Σαμαρά των μνημονίων, που καταγγέλλονταν από αυτούς. Πρακτικά λοιπόν όλοι ένα κόμμα είναι, ό,τι και να ψηφίσουμε, ο ίδιος κυβερνάει που είναι ο τραπεζίτης, ο από πίσω ο αόρατος. Άρα, ό,τι και να κάνουμε, δεν υπάρχει δημοκρατία. Εγώ δεν έχω καμία απέτηση από αυτούς πάντως, διότι είχε πει ο Ντοστογεύσκη ότι χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Από εκεί πέρα, βγάλει καθένας τα συμπεράσματά του. Ο Θεός, θα μου επιτρέψετε να πω ότι μπορεί και να ανακαλύφθηκε, μπορεί και να υπάρχει. Σημασία έχει ότι ό,τι και να πιστεύει ο καθένας μας, ο Θεός υπάρχει για να συγκρατεί αυτούς που από μόνοι τους δεν καταλαβαίνουν το σωστό να κάνουν. Εμένα δεν μου χρειάζεται να πιστεύω σε Θεό, παρότι πιστεύω, για να καταλαβαίνω ποιο είναι το σωστό και το ηθικό να κάνω για όλους τους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να βλάψω τους άλλους για να κάνω το καλό για μένα. Αυτοί ίσως έχουν άλλη γνώμη. Δεν ξέρω αν πιστεύουν τα ίδια με εσάς. Έχουν διαστραφεί λειτουργούν από την εξουσία. Η εξουσία διαφύρει και διαστρέφει τα πάντα. Να προχωρήσουμε λοιπόν στο σχέδιο, γιατί είναι πολύ ουσιαστικό να καταλάβουν και προκαλώ τους πάντες να προσφύγουν στο διαδίκτυο, που είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και πραγματικό πολεμικό όπλο σε βάρος της νέας τάξης πραγμάτων και της καταπάτησης, της απόλυτης υποδούλωσής μας. Αυτός ο κύριος λοιπόν αποφάσισε ότι θα καταργήσουμε τη δημοκρατία, θα καταργήσουμε, λέει, μετά την ελευθερία των ανθρώπων.
πώς θα φέρουμε τους λαθρομετανάστες, θα αλλοιώσουμε τα κράτη-έθνη, θα διαλύσουμε τα σύνορα και μετά θα τους καταστήσουμε διαφορετικούς ανθρώπους οι οποίοι θα είναι εύκολα χειραγωγήσιμοι. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν συμβαίνει σήμερα. Είναι ένα σχέδιο που εξελίσσεται σε όλο του το εύρος και δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος να μένει πια στη φωτογραφία του παιδιού που ταξιδεύει μόνο του και να μην καταλαβαίνει ότι αύριο το δικό του παιδί θα ταξιδεύει μόνο του και θα φταίει μόνος του. Δεν ταξιδεύει το παιδί του μόνο του ήδη. Κοιτάξτε, τώρα μιλάμε για τα παιδιά τα ασυνόδευτα, αυτά που βλέπουμε και που δεν ξέρω, κάποια μπορεί να είναι ορφανά. Το επεκτείνω στο παιδί. Κάποια παιδί, λένε επίσης ότι οι γονείς τους λέει, τα στέλνουν απελπισμένοι για να βρουν το δρόμο της ευζωίας, της ελευθερίας κλπ. Εγώ προκαλώ τον κόσμο να αναλογιστεί ο καθένας για τον εαυτό του. Εγώ θα έστελνα το δικό μου το παιδί μόνο του σε μία άγνωστη χώρα για να ζήσει και να μην πεθάνει μαζί μου. Για μένα, για τα δικά μου τα παιδιά, η απάντηση θα ήταν όχι. Γιατί το παιδί μου θα μπορούσε να πέσει στα δίχτυα δουλεμπόρων που θα του πάρουν τα όργανα, στα χέρια βιαστών, στα χέρια ανθρώπων που θα το βάζουν να δουλεύει μέρα νύχτα και που θα κακοπάθει πολύ περισσότερο μέχρι να χάσει τη ζωή του, μέχρι να κατακτήσει την ελευθερία του και την ευζοία του, από ότι αν μείνει και διακινδυνεύσει να πεθάνει μαζί μου. Δηλαδή, είναι πολύ στημένο και όλο αυτό για να είναι αληθινό, τόσα πολλά παιδιά να έχουν φύγει μόνα τους με βαλιτσάκια στο δρόμο. Ναι. Εδώ δεν να πω την πολύ σημαντική είδηση που μας έδωσε ο Μητροπολίτης Ναθαναήλ της ΚΟ. Δεν ξέρω να το ακούσατε. Για πείτε. Βγήκε λοιπόν προ δεκαημέρου νομίζω ή καμιά εβδομάδα εκεί. Και είπε ότι μου έκανε εντύπωση, οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της ΚΟ είπε ότι βοηθούν πάρα πολύ τους πρόσφυγες και είναι ντροπή να λέγονται τα αντίθετα. Και είπε ότι μπροστά μου ξένα κανάλια ενημέρωσης πλήρωναν 20 ευρώ ανθρώπους για να κάνουν ότι πνίγονται, πώς θα πέφτουν στη θάλασσα, πώς θα πίνουν και λίγο νερό, πώς θα αφήνουν το παιδί να παριστάνει το ασυνόδευτο. Και νομίζω μίλησε και την πραγματική εμφάνιση αυτών που, έρχονται. Ώστε να ηγείρουν τα ανθρωπιστικά μας αισθήματα. Ακριβώς. Και να μην καταλάβουμε ότι αυτό το πράγμα που συμβαίνει δεν είναι ότι σώζουμε αυτούς, αλλά ότι εξαφανιζόμαστε όλοι μαζί. Και οι πρόσφυγες και οι λαθρομετανάστες, όπως θέλετε πέστε τους. Ναι. Και εμείς, οι λαοί της Ευρώπης, εξαφανιζόμαστε όλοι μαζί. Πρακτικά δηλαδή βοηθάμε στη γενοκτονία όλων των λαών. Αυτό. Έτσι. Ο κύριος Υπουργός Εθνικής Αμήνης έδωσε... Τώρα μην το λέμε Υπουργό, γιατί του δίνουμε ένα τίτλο που δεν τον ό,τι, έχει. Ό,τι είναι, βάση περιπτώσει. Έδωσε εντολή στο στρατό να κατασκευάσει δύο πόλεις των 10.000 στην Μακεδονία μας. Ναι. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Ναι, εδώ πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό που είπατε προηγουμένως με το Μπουτάρι. Άλλο φοβερό παιδί αυτός. Ξέρετε, έφτιαξε, ανακαίνισε, λέει, και έκανε πολύ καλά που ανακαίνισε το σπίτι του Κεμάλ και έχουμε, λέει, τουρισμό. Ναι, γνωστό. Τουρκικό ναι, τουρισμό. Ναι, ακούσαμε γνωστό, και αυτό. Ναι. Να πούμε εδώ, να επαναλάβουμε ότι πέρσι το think tank της Τουρκίας, Τουρκία 21ος αιώνας, μίλησε για 16 νησιά που έχουμε παράνομα καταλάβει. Να πούμε ότι στη Ρόδο δεν προσγειώθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός με το αεροπλάνο, επειδή δήθεν, λέει, απαγορεύεται ο ανεφοδιασμός στρατιωτικού αεροπλάνου και είναι στρατιωτικό σε αυτό το οποίο επέβαινε για να πάει στο Ιράν. Και να πω εδώ, γιατί είναι σημαντικά αυτές οι παρενθέσεις, σύμφωνοι δεν θα ανεφοδιαζόταν. Δεν έβρισκαν το αεροδρόμιο. Όχι. Τι είχε ο Μίχλη, τι είχε? Απαγορεύεται γιατί είναι αποστρατικοποιημένη ζώνη. Και να συμφωνήσω εγώ, είναι αποστρατικοποιημένη ζώνη και δεν θα ανεφοδιαζόταν και έπρεπε να πάει Αίγυπτο. Έπρεπε και όφιλε να το κάνει για να λέγεται έστω και κατά τον τίτλο Έλληνας Πρωθυπουργός, να προσγειωθεί στη Ρόδο, να βγει έξω να πει «Γεια σας, είμαι ο Έλληνας Πρωθυπουργός», να ξαναμπεί στο αεροπλάνο και να φύγει για Αίγυπτο. Γιατί να είναι στρατιωτικό αεροπλάνο? Έπρεπε... Είναι στρατιωτικό. Τι στρατιωτικό είναι? Έχει βόμβες, ναι, και πυράβλους πάνω. Είναι στρατιωτικό κατά τον τίτλο. Το πρωθυπουργικό, το οποίο ανήκει στην πολεμική αεροπορία. Το σημαντικό είναι να καταλάβει ο κόσμος. Και να σας πω κάτι, μισό λεπτό, αυτό είναι σημαντικό αυτό. Μέχρι πρότινος, μέχρι να γίνει εκείνο το στημένο ατύχημα πάνω από το Βουκουρέστι, θυμάστε τότε που είχαμε τα θύματα εκεί πέρα. Με τον Κρανιδιώτη. Με τον Κρανιδιώτη, ακριβώς. Μέχρι να γίνει τότε, ήταν στην Ολυμπιακή, ήταν συνάδελφοί μου, οι οποίοι πετούσαν αυτό το αεροπλάνο. Έτσι. Και μετά απλώς πήρε
την, ας πούμε, την εργολαβία ή πολεμική αεροπορία. Αυτό δεν είναι. Τι πάει να πει στρατιωτικό αεροπλάνο. Δεν είναι καν αυτό. Τα μάρεσα, ήταν πρωθυπουργό. Αυτό είναι το σημαντικό. Ήταν πρωθυπουργό. Το σημαντικό είναι άλλο. Ότι αυτό δεν έγινε κατά λάθος. Δηλαδή, δεν ήξεραν τώρα αυτοί που υπέβαλαν το σχέδιο πτήσης ότι αυτό το αεροπλάνο είναι στρατιωτικό, ότι υποβάλλοντας το σχέδιο πτήσης που λέει ότι θα προσγειωθεί Ρόδο για ανεφοδιασμό, θα δημιουργηθεί πρόβλημα γιατί οι Τούρκοι θα πούνε όχι, είναι στρατιωτικό κλπ. Το θέμα είναι ότι έγινε σκόπιμα για να καταστεί εμφανές στο διεθνή περίγυρο ότι η Ρόδος δεν είναι σίγουρη που ανήκει, ναι, ότι ναι, τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν είναι σίγουρο ότι ανήκουν στην Ελλάδα, δεν είναι ελληνικό λυσίδιο και καλά, γιατί να, που το πρωθυπουργικό αεροσκάφος με τον πρωθυπουργό μέσα έχει ένα πρόβλημα και τελικά δεν προσγειώνεται, προτιμάει την Αίγυπτο. Ισχύει δηλαδή αυτό που είπε ο κριτικός απευθυνόμενος στο Μιχελογιαννάκη, αυτό το άτομο που δεν ξέρω ας το χαρακτηρίσει ο καθένας σας όπως νομίζει. Το σημαντικό είναι αυτό που είπε αυτός. Τόσο προδότες ούλοι στη διάλεκτο την κριτική. Ο πρωθυπουργός του είπε, ο πρωθυπουργός να μην προσγειωθεί στη Ρόδο. Στη Ρόδο. Δηλαδή, τόσο ξεκάθαρα προδότες είστε. Για να ακολουθήσει η φράση ότι κρεμάλες σας πρέπουν και θα σας τις στήσουμε. Να σου πω, γιατί στέλνουν άρματα. Είδατε τις φωτογραφίες έτσι. Στη Ρόδο. Νομίζω στη Ρόδο, δεν ξέρω που πάνε. Κοιτάξτε τώρα. Μάλλον. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να παριστάνουν τους πατριώτες όπως ο Καμένος, αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να ρίχνουν στάχτη στα μάτια μας. Αυτό. Έτσι. Το σχέδιο δεν μπορούν να βγουν να το πούνε φωναχτά. Ήδη τα νησιά, ήδη το Αιγαίο έχει διχοτομηθεί. Αφού τα πλοία του ΝΑΤΟ πλέον, είπαμε, δυτικά του 25ου Μεσημβρινού, δηλαδή στα ελληνικά σύνορα, ενώ ανατολικά, όποιος πατήσει το ίντερνετ, θα δει ότι υπάρχουν τουρκικές φρεγάτες μέσα στη μέση του Αιγαίου και είναι όλο φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Να μην ξεχάσουμε τα ίμια, πώς έγιναν όλα αυτά. Εδώ λοιπόν πια πάνε σιγά σιγά να μας περάσουν. Αυτό το σχέδιο λέγεται κανονικοποίηση. Είναι το συνωμοτικό σχέδιο, γιατί η συνωμοσία είναι αυτή που ζούμε και στα οικονομικά. Πώς γίνεται να βαλόμαστε από παντού και στα οικονομικά και στα εθνικά και στο προσφυγικό και παντού είμαστε ο λαός και η χώρα που μας βαράνε 100 μαζί και δεν ξέρουμε πώς να ανταπεξέλθουμε. Να σου πω, επειδή πιέζει ο χρόνος, ναι, εγώ σας κάνω μια άλλη ερώτηση. Εντάξει, ο Καμένος κάνει τη δουλειά του. Από εκεί και κάτω τι γίνεται? Από εκεί και κάτω ο λαός είναι μπερδεμένος. Όχι λαός. Συγκεκριμένα μιλάω. Είναι υπουργός συγκεκριμένος. Δεν μιλάω για το λαό. Καμένος, για τον Καμένο μιλάω. Ναι, από εκεί κάτω τι γίνεται? Δεν είναι υπουργός. Κοιτάξτε, εγώ δεν τους θεωρώ αυτούς τους ανθρώπους. Ας πούμε ότι κάνει τον υπουργό. Τι άνθρωποι είναι, ακούστε τώρα. Από εκεί και κάτω. Ένας άνθρωπος που τα έχει πει όλα ξεκάθαρα. Ναι. Που μας έχει μιλήσει για Τράπεζα της Ελλάδος ότι ανήκει στους Ρόθσιλντ και μας το έμαθε. Γιατί εγώ δεν το ξέρα και το ψάξα. Που μας έχει μιλήσει για λαθρομετανάστες. Που μας έχει μιλήσει για μνημόνια. Που έχει πει παραμονή της ψήφισης του δικού του μνημονίου. Ότι εγώ αν έρθει μνημόνιο, παρετούμε και πάω σπίτι μου, δεν προδίδω την πατρίδα μου. Και παρόλα αυτά το κάνει αυτό, θα μου επιτρέψετε, όχι υπουργό δεν τον θεωρώ, τον θεωρώ τον χειρότερο υπάλληλο της νέας τάξης πραγμάτων, ωραία, γιατί τόλμησε να πει όλη την αλήθεια και να κάνει όλα τα λάθος πράγματα, δεν όλα θα διαφωνήσω, τα σκόπιμα λάθος δεν πράγματα. Θα διαφωνήσω αυτός καθόλου. Λοιπόν είναι ο καλύτερος υπάλληλός τους, γιατί δέσμευσε όλους εμάς που θέλαμε και καταλαβαίναμε την αλήθεια, να μην πάμε προς ακραίες καταστάσεις ή να μην κάνουμε καινούργια πράγματα, στερώντας μας πρακτικά την ελπίδα, ενώ το σχέδιο ολοκληρωνόταν. Άνοιξε τα... ναι. Αυτός άνοιξε τα σύνορα. Ποιος Τσίπρας και ποιος αριστερός. Ναι. Και στο τέλος, στον Τσίπρα να πω ότι υπήρχε στην ιδεολογία του. Που ούτε σε αυτόν υπήρχε την ιδεολογία. Ναι. Ισχύει αυτό που είπε, το είπε ο Πανούσης, ένας αριστερός υπουργός. Είπε στον Τσίπρα όταν είπε δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Του είπε, είναι πολεμικό επιχείρημα αυτό, πρόεδρε. Δηλαδή, δεν μπορεί να καταργήσεις τα σύνορά σου ενώ όλοι οι άλλοι τα έχουν στη θέση τους. Έτσι. Δεν μπορεί να μην εμποδίζεις. Και όταν λέμε ότι προστατεύεις τα σύνορά σου, μην μπερδευόμαστε μεταξύ μας. Ένας τρόπος υπάρχει, η σφαίρα. Ο Μπουτάρης λοιπόν τι έκανε? Στη Θεσσαλονίκη δημιουργήσαν αυτές τις συνθήκες. Δεν υπάρχει αστυνομία, δεν υπάρχουν ένοπλες δυνάμεις. Ποιον όρκο στο Σύνταγμα έδωσε οποιοδήποτε από τους δικαστικούς, στρατιωτικούς και πολιτικούς να φυλάται το Σύνταγμα, το έθνος και το κράτος? Πού το αυτό? Πώς χάθηκε αυτό? Πώς δεν ενεργοποιείται το 120 του Συντάγματος? Πρακτικά λοιπόν οι μετανάστες εκεί τι κάνανε? Είπαν ότι
Εδώ εσείς ούτε μπα δεν μας κάνετε, ούτε μπου. Υπάρχει... Όχι σφαίρα να ρίξετε, όχι ξύλο να ρίξετε. Στο... Οπότε γιατί να κάτσουμε μαντρωμένοι μέσα στα διαβατά. Δεν θέλουμε να κάτσουμε και απλώς φεύγουμε. Και αυτό κάνανε οι άνθρωποι, το φυσιολογικό δηλαδή. Ναι. Σε ένα κράτος υπάρχει... που έχει πάψει απολύτως να είναι κράτος. Έτσι. Έτσι. Υπάρχει ιεραρχία όταν δίνουν τον όρκο. Λέει πίστη στην πατρίδα, ναι. Ένα. Υπακοή στο Σύνταγμα, 2 και τους νόμους του κράτους. Ναι. Άρα η πατρίδα έρχεται πρώτη. Ιεραρχία, ναι. Η πατρίδα έρχεται πρώτη όταν δίνουν τον όρκο. Ναι. Ποιος το τηρεί από αυτούς. Θα σας πω τι γίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν δώσει άλλον όρκο, ισχυρότερο, στις λέσχες στις οποίες ανήκουν και οι οποίες αυτές διαφεντεύουν τον κόσμο. Αλλά και δεν χρειάζονται καν αυτοί οι όρκοι. Έχει πει το απόλυτα σωστό και με αυτό νομίζω μπορούμε και να κλείσουμε ο Σοκράτης. Ο Σοκράτης λοιπόν τόσα χρόνια προ Χριστού. Τόσα χρόνια που έκατσε και ήπιε το κόνιο έτσι, και πέθανε για να φυλάξει τον νόμο της πατρίδας του, είπε το εξής καταπληκτικό, το οποίο είναι απόλυτο. «Μητρώστε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων, τιμιότερων και σεμνότερων και αγιότερων εστίν οι πατρείς, παραθεείς και παρανθρώπης της νουν έχουσιν». Δηλαδή, η πατρίδα είναι το μεγαλύτερο αγαθό απ' όλα, και από τη μάνα μας, και από τον πατέρα μας, και από όλους τους προγόνους μας. Το πιο τίμιο, το πιο άγιο, το πιο σεμνό. Ποιοι το θεωρούν το απόλυτο, το υπέρτατο αγαθό? Παραθεείς, λέει, ανάμεσα στους θεούς. Δηλαδή, οι θεοί πιστεύουν και αυτοί ότι η πατρίδα είναι το υπέρτατο αγαθό. Και παρανθρώπους της νουν έχουσιν. Και στους ανθρώπους δηλαδή που έχουν μυαλό και καταλαβαίνουν, γιατί έτσι. Και οι καμένοι και οι τσίπρες και όλοι αυτοί που υπηρετούν αυτό το άθλιο σύστημα, εν γνώση τους επαναλαμβάνω και σκόπιμα, θεωρούν ότι επειδή είναι κρίκη της αλυσίδας του συστήματος, προσχωρώντας αυτό θα γλιτώσουν τα δικά τους τα παιδιά. Αλλά δεν καταλαβαίνουν το αυτονόητο ότι όταν ο άλλος έχει την απόλυτη εξουσία και δεν σε έχει πια ανάγκη, γιατί να σε έχει σε ίση ελευθερία με τον εαυτό του και με την οικογένειά του. Δούλος θα είσαι κι εσύ όπως και όλοι οι υπόλοιποι που θεωρούνται, εμείς δηλαδή, ο απλός λαός, που θεωρούμαστε ηλίθιοι, θέλετε, κατώτερου πνευματικού διανοητικού ή κατώτερης αξίας, γιατί από αυτή την κάστα ανθρώπων, από αυτή τη διανοητική αριστοκρατία που περιέγραψε ο Κούντενχοφ Καλέργη, αυτό θεωρούμαστε και ο σκοπός είναι ίδιος και για τους καμένους και για τους τσίπρες και για τους σαμαράδες και για όλους αυτούς που κατέστησαν τον εαυτό τους εχμάλωτο αυτού του συστήματος. Να κλείσω δε λέγοντας ότι ο Κούντενχοφ Καλέργη, και από εκεί θα καταλάβετε ότι οι ιδέες του ζουν και βασιλεύουν, το 2009 και το 2011, κάθε δύο χρόνια, υπάρχει ίδρυμα με το όνομά του και βραβείο θεσπισμένο σε αυτούς που προωθούν τις ιδέες του. Τα βραβεία πήρανε ο Χέρμαν Βαν Ρομπάι, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και η κυρία Μέρκελ. Οπότε, τα συμπεράσματα δικά σας. Και βέβαια, να πούμε κλείνοντας, ότι ένας τρόπος υπάρχει, πραγματικά πια η Ελλάδα βρίσκεται στη φάση της Συρίας πριν το ξέσπασμα του πολέμου. Ένας τρόπος λοιπόν υπάρχει να φτιάξουμε πολιτοφυλακές, να οργανώσουμε ομάδες που οι άνθρωποι νόμιμα θα οπλίζονται, θα ξέρουν σκοποβολή και θα είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο και να υπερασπιστούν την πατρίδα. Το είπατε και στην προηγούμενη εκπομπή αυτό. Πρέπει να είναι θέμα εκπομπής αυτό, κυρία Μαρούπα. Θα το υποσχεθείτε βεβαίως. Να είναι θέμα εκπομπής. Βεβαίως, μόνο και γιατί... μόνο αυτό. Το πώς πρέπει να οργανωθεί το ο κόσμος. Το λέω και στα δικαστήρια. Ναι. Ξέρετε, είναι συγκλονιστικό. Αναρωτήθηκαν οι Σύριοι πριν το ξέσπασμα του πολέμου. Ποιοι ήταν. Τι έπρεπε να κάνουν. Τι έπρεπε να κάνουν. Κάνανε τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση. Μήπως γι' αυτό βρέθηκαν εδώ. Γιατί ανυποψίαστοι κατελήφθησαν από αυτό το φαινόμενο που ήθελε να τους καταπιεί ολόκληρους. Μήπως λοιπόν και εμείς, ενώ έχουμε τα παραδείγματα όλων των υπολείπων, έχουμε κάτι στην καρέκλα μας και περιμένουμε το κακό να έρθει. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την... Εγώ σας ευχαριστώ. Για την απόψινη παρουσία. Κυρίες και κύριοι, πολύ σημαντικό αυτό που είπε για τον Σοκράτη η κυρία Μαρούπα. Στο τελείωμά της, ότι τελικά η πατρίδα είναι πάνω απ' όλα. Αυτά να τα βλέπετε εσείς, κύριοι Τσίπρες και Καμένοι και όλο το συνάφι αυτό. Δεν έχουν πατρίδα αυτοί. Αυτοί έχουν μόνο λέσχες. Ναι, γι' αυτό τους το λέμε, τους το τονίζουμε. Και βεβαίως, επειδή το θέμα ήταν η λαθρομετανάστευση, εγώ θα αναφερθώ στον άλλο αρχαίο φιλόσοφο, τον Ισοκράτη, ο οποίος είναι και παρεξηγημένος. Λένε ότι είπε ότι Έλληνες είναι αυτοί οι οποίοι μετέχουν της ελληνικής παιδείας.
Αυτό, αν το ερμηνεύσει κανείς, θα δει ότι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι μας τα παρουσιάζουν στα κανάλια. Είχε πει όμως κάτι πάρα πολύ σοφό για τη λαθρομετανάστευση από τότε. Είχε πει ο Ισοκράτης, βεβαίως τότε δεν είχαμε τα έθνη, είχαμε τις πόλεις κράτη, ότι δεν πρέπει να μακαρίζουμε τις πόλεις οι οποίες μαζεύουν απερίσκεφτα πολλούς ανθρώπους και τους πολιτογραφούν αδιακρίτως, αλλά εκείνες οι οποίες συνεχίζουν να διατηρούν τη γενιά των κατοίκων τους από τα χρόνια της ιδρύσεώς τους. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας.